Λάμψη και εντυπωσιακές παρουσίες στο κόκκινο χαλί των Αμερικανικών τηλεοπτικών βραβείων Emmy ή αλλιώς τον Όσκαρ της τηλεόρασης. Marine Sergeant Nicholas Brody, MIA since early 2003 and presumed dead until now. Welcome home. Η επιτυχημένη δραματική σειρά Homeland, που θα προβάλλεται το χειμώνα και στην Ελλάδα μέσα από τον Αλφα, απέσπασε δύο βασικά βραβεία, σεναρίου και πρώτου γυναικείου ρόλου. Η πρωταγωνίστρια αφιέρωσε το βραβείο στον σεναριογράφο της σειράς που πέθανε πρόσφατα. Henry Brummell, who won tonight, and he passed away in March, and we just love him so much. He was a brilliant person. Ένας Αμερικανός στρατιώτης επιστρέφει στη χώρα του θριαμβευτικά ως ήρωας ύστερα από 8 χρόνια αιχμαλωσίας στο Ιράκ. Μια πράκτορα στη CIA είναι η μόνη που υποψιάζεται ότι πρόκειται για τρομοκράτη που πέρασε στην πλευρά της Αλ-Κάιντα. Μια σειρά αγωνιώδης, γεμάτη ίντριγκες και ανατροπές που ο Αλφα για πρώτη φορά φέρνει στην ελληνική τηλεόραση. As you know, the first 72 hours after soldiers' capture are critical. Sergeant Brody stopping a source of actionable intelligence, and yet he was still kept alive. Βραβείο Emmy πρώτου ανδρικού ρόλου δραματικής σειράς πήρε ο Jeff Daniels για το Newsroom, ενώ ο Michael Douglas βραβεύτηκε με Emmy για τον ρόλο του στη μίνι σειρά «Η ζωή μου με τον Liberace», όπου υποδίεται τον διάσημο πιανίστα. Με χιούμορ απευθύνθηκε στο Matt Damon που ενσαρκώνει τον σύντροφό του στη σειρά. And the only reason I'm standing here is because of you. So you really deserve half of this. So. Do you want the bottom or the top? So... Το βραβείο καλύτερης κωμικής σειράς απενεμήθη για τέταρτη συνεχή χρονιά στο Modern Family, ενώ το βραβείο καλύτερης δραματικής στο Breaking Bad. Στην τελετή απονομής των Emmy πρωταγωνίστησε και ο Elton John, που παρουσίασε το νέο του κομμάτι Home Again.